Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του Red Dead Redemption 2. Έχει πολύ καιρό να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι παιδιά. Και εννοείται θέλω να σας ενημερώσω για μια μεγάλη ανακοίνωση. Πότε θα βγει παιδιά το Red Dead Redemption 2 online. Καταρχάς παιδιά είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Ο CEO της Take-Two μας ανακοίνωσε παιδιά ότι το beta έρχεται τέλος του Νοέμβρη. Και έτσι θα υπολογίζουμε παιδιά ότι μέσα 25 με 30 του Νοέμβρη θα μπορούμε να παίξουμε επιτέλους αυτό το πανέμορφο παιχνίδι online με τους φίλους μας. Επίσης παιδιά, αυτό θα μας δώσει και χρόνο να τελειώσουμε λέει όλες τις ιστορίες του παιχνιδιού και τα side quests μέχρι να βγει το online τώρα τέλος του αυτού του μήνα. Άρα προετοιμαστείτε παιδιά, γύρω στις 25 φαντάζομαι θα έχουμε Red Dead Redemption 2 online. Εννοείται θα το δούμε και με stream και τα λοιπά, άρα μείνετε συντονισμένοι. Παιδιά, να σημειώσουμε ότι αυτό θα είναι public beta με πολλά καινούργια πράγματα να έρχονται λέει. Και εννοείται θα υπάρχουν παιδιά modes όπως Deathmatch, Race, Survival, Capture, Last Team Standing και Parachuting που είναι διάφορα modes που θα μπορούμε να παίζουμε στο online μαζί με εννοείται το free roam και τις αποστολές που μπορείτε να κάνετε με τους φίλους σας όπως να κλέβετε τρένα, τράπεζες και άλλα πράγματα. Αυτό το beta παιδιά ξαναλέω ξεκινά τέλος του Νοέμβρη και εννοείται θα αλλάζει συνέχεια γιατί εντάξει παιδιά όταν δημιουργείς ένα τόσο μεγάλο online παιχνίδι περιμένεις να δεις αλλαγές και προβλήματα όμως ταυτόχρονα και σίγουρα όμως θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για όλους μας εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, να σημερώσω λίγο για το Red Dead Redemption 2 online, να δω αν το περιμένετε, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας κάτω στα comments και εννοείται θα κάνουμε Red Dead Redemption 2 online με subscribers, άρα μείνετε συντονισμένοι που θα βγει, θα κάνουμε μαζί κάποια live streams, να κάνουμε τρέλες στην Άγρια Δύση. Λοιπόν, σας χαιρετώ και πάντα like, share, subscribe παιδιά και ελάτε και σήμερα στο Live Fora 6 να παίξουμε όλοι μαζί Fortnite.